Εκμεταλλευόμενη την απόλυτη αεροπορική υπεροχή τη, η Ρωσική Τακτική Αεροπορία βομβάρδισε με μαχητικά αεροσκάφη το Ουκρανικό Προωθημένο Στρατηγείο στην πόλη Ωρεκόβ στο τμήμα τη Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό Ουκρανική κατοχή. Βομβάρδισαν επίση τη βάση τη εφεδρική μηχανοκίνητη ταξιαρχία των Ουκρανών, ενώ ρωσικά πλοία εκτόξευσαν από τη Μαύρη Θάλασσα βλήματα Κρουζ Καλίμπρ και έπληξαν στόχου σε Οδυσσό, Χερσόνα και Ζαπορίζια. Επίση, ντρόουν σκαμικάζι από τη Μαριούπολη, χτύπησαν στόχου στην περιοχή τη Οδυσού. Συγκεκριμένα στη Χερσόνα κτυπήθηκαν εγκαταστάσει προσωπικού και μία αποθήκη πυρομαχικών, που είχε δημιουργηθεί τι τελευταίε εβδομάδε με δυτικά πυρομαχικά για τα άρματα μάχη των 120 χιλιοστών. Στην περιοχή τη Ζαπορίζια, κτυπήθηκε η επιχειρησιακή εφεδρεία των Ουκρανικών στρατευμάτων που ετοιμαζόταν να προωθηθεί στο Πιατικάτκι και από εκεί να κτυπήσει το ραμποτίνο και να προελάσει προ τη Μελιτόπολη. Οι Ουκρανοί δεν κατάφεραν να προχωρήσουν προ τη κατεύθυνση του ραμποτίνο και αδυνατούν μέχρι στιγμή να αξιοποιήσουν την ευκαιρία κατάληψη του Πιατικάτκι. Αυτό σημαίνει ότι η Μελιτόπολη είναι για την ώρα ασφαλή, και άρα ο διάδρομο Κρυμαία Μαριούπολη είναι ασφαλή. Στο έδαφο, ο ρωσικό στρατό συνέχισε να κτυπά τα Λέοπαρντ, με ένα ακόμα τη έκδοση Α6 να πέφτει σχεδόν άθικτο στα χέρια του και να μεταφέρεται στα μετώπισθεν. Ο Ικρανός πρόεδρο Βολοντήμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του, προσπάθησε να προσδώσει μια εικόνα επιτυχία τη Ουκρανική επίθεση, η οποία όμω δεν συνάδει με τα φτωχά αποτελέσματα στο έδαφο. Όπω είπε, σε ορισμένε περιοχέ οι δυνάμει μα προελάβουν, σε άλλε υπερασπίζονται τι θέσει του ή αποκρούουν τι επιθέσει που εξαπολύουν οι κατακτητές.